Ένα λεωφορείο που θα καλύπτει τι ανάγκε που έχει η Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού σε ό,τι αφορά τη μεταφορά προσωπικού αλλά και οπλητών, διέθεσε σήμερα ο Σύνδεσμο Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτη στη διάρκεια μια συμβολική τελετή. Ο Σύνδεσμο Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτη, που διακινεί το σύνολο σχεδόν του τουρισμού τη Κρήτη, έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι είναι κοντά στην κοινωνία, ότι είναι κοντά στι υπηρεσίε και ότι είναι κοντά στι ένοπλε δυνάμει. Στην τελετή παράδοση από το σύνδεσμο στη ΣΕΑΠ του λεωφορείου, παρουσία του Υφυπουργού Ανάπτυξη Μάξιμου Σενετάκη, του Αρχιεπισκόπου Κρήτη αλλά και Φορέων, εκείνο που επισήμανε ο πρόεδρο του συνδέσμου ήταν η αμέριστη συμπαράσταση στη ΣΕΑΠ, αλλά και η εξυπηρέτηση που επετέχθη με το άνοιγμα του χώρου απέναντι ακριβώ από τη Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού, που χρησιμοποιείται πλέον ω χώρο στάθμευση λεωφορείων και εργαζομένων του αεροδρομίου, δίνοντα λύση σε σύνθετα προβλήματα που παρατηρούνταν του θερινού κυρίω μήνε που κορυφώνεται τόσο η κίνηση στο αεροδρόμιο όσο και στους δρόμους. Μας εξυπηρετεί πάρα πολύ με, τη, με τα φανάρια τα οποία είναι μπροστά στην πύλη ούτω ώστε να μπορούμε να χρησιμοποιούμε το νέο πάρκινγκ αυτό που έγινε και εξυπηρετεί τους χίλιους εργαζόμενους στο αεροδρόμιο για να μπορούν να σταθμεύουν δωρεάν εξυπηρετεί α, τα λεωφορεία όλα τα οποία είχαν φτάσει μέχρι την Εθνική Οδό, εξυπηρετεί τους οπλίτες σε ΑΠ που δεν είχαν που να παρκάρουν τα παιδιά και πάρκαραν επί της Ικάρου μέχρι την Αλικαρνασσό. Αν το είδατε, το φετινό καλοκαίρι αποφορτήσαμε το αεροδρόμιο του Ιρακείου, έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Που είναι το Α και το Μ για το σύνδεσμό μα, η εξυπηρέτηση των επισκεπτών και των τουριστών. Ο διοικητή τη ΕΑΠ ευχαρίστησε το Σύνδεσμο Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτη, επαναλαμβάνοντα ότι η Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού είναι κοντά στην κοινωνία και αποτελεί τμήμα των ενόπλων δυνάμεων, πω χρέο έχουν να καλλιεργούν αίσθημα ασφάλεια στου πολίτε. Εμεί θα υποσχεθούμε ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μα, ώστε όλοι, όλοι οι πολίτε και της Κρήτης και της Ελλάδα να, να νιώθουν την ασφάλεια και μέσα σε αυτήν την ασφάλεια να μπορούν να εργάζονται και να ευημερούν. Σας ευχαριστούμε και πάλι πάρα πολύ.